αποφασίσανε, όπως κάνουν όλα τα φασιστικά καθεστώτα, αντί να αποδιοικητήσουν, να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη, γιατί πια δεν είναι ούτε 1939 ούτε 1967, να κλείσουν μια ανοιχτή την ΕΡΤ, την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Το κλείσιμο της ΕΡΤ ήταν το σήμα για την πιο σκληρή, αδιάλακτη, φασιστική πολιτική που θα επακολουθούσε, με τις χιλιάδες ανέργους, τη φτώχεια, την ανέχεια, την εξαθλίωση. Το γνωρίζαμε. Εμείς, και δεν θα κάνω πολύ συζήτηση για το τι κάνουμε εμείς, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, γιατί είμαστε εργαζόμενοι της ΕΡΤ, δεν μας έχει απολύσει κανένας. Εμείς εργοδότη μας είχαμε την κοινωνία και τον ελληνικό λαό και ακόμα μαζί τους σήμερα συμπορευόμαστε. Είπαμε ότι οι 2.500 απολύσεις της ΕΡΤ ήταν σταγόνα στον ωκεανό, σε αυτά που ζούσαμε μέχρι τότε 1,5 εκατομμύριο ανέργους και σε αυτά που θα επακολουθούσαν. Και είχαμε χρέος, αφού κάποιοι άλλοι μεγάλοι στο πνεύματι δεν κάναν τίποτα, αλλά καθόντουσαν και παρακολουθούσαν. Είχαμε χρέος σαν άνθρωποι της κοινωνίας, σαν άνθρωποι που υπηρετούσαμε την ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία, να σταθούμε όρθιοι. Και να σταθούμε όρθιοι για τους θεσμούς, για το Σύνταγμα, για την επαγγελματικότητά μας, για την αξιοπρέπειά μας. Και είπαμε ότι η ΕΡΤ πρέπει να είναι ο φάρος, το σημείο αναφοράς των κοινωνικών αγώνων που θα επακολουθήσουμε. Πράγματι έτσι έγινε. Δεν θα σας πω για τα βραβεία από την UNESCO, από την UNIMEI, από μεγάλες οργανώσεις που έχουν 20 και 30 εκατομμύρια μέλη σε όλο τον κόσμο. Θα σας πω μόνο ότι αυτό που κάνουμε εμείς οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ, 15-16 μήνες πια κοντά, να λειτουργούμε την ΕΤΡΙΑ σε όλες τις μεγάλες πόλεις και στην Αθήνα, στην Ανατολική Αθήνα, μέχρι την Παιανία, δηλαδή από τον Οροπό μέχρι το Σούνιο και μέχρι την Παιανία, γιατί μέχρι εκεί μπορούμε να σηκώσουμε πομπούς, δεν έχουμε τον τρόπο να σηκώσουμε πομπούς στο κέντρο, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στον Πύργο, στο Αίγιο, στην Κρήτη, στη Γάβδο, στα Τρίκαλα, στο Βόλο, στη Λάρισα, στην Καρδίτσα και όπου αλλού, στη Ζάκυνθο, στις Κυκλάδες, στην Πάρο. Εκπέμπει η ιατρία. Εκπέμπουμε δε διαδικτυακά από το ΕΡΤ Open όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ και από το 91,8 σε μικρή εμβέλεια, γιατί ήδη έχουμε εισαγγελίσει και την ΕΤΑΦΤΑΦ που απειλεί να μας κατασκευάσει τα μηχανήματα, όπως το έχουν κάνει πολλές φορές στην Εύβοια και κατεβάζουν και μας παίρνουν τα μηχανήματα και εμάς και σε αλληλέγγυες που μας σηκώνουν. Μεταδίδουμε όλα τα προγράμματα, όπως είπα, από το ΕΡΤ Open και από το 91,8 και στα μεσαία αλλά και στα βραχαία σε όλο τον κόσμο. Και μην ξεχνάτε, να το πω και αυτό, ότι οι συχνότητες, οι οποίες τις έχει καπηλευθεί και τις έχει καταλάβει η DJ, τις χάρισε η κυβέρνηση, δεν είναι δικές της. Είναι του ελληνικού λαού, είναι περιουσία του κράτους και έχουν υποχρέωση και από τον νόμο, και αν δεν έχουν υποχρέωση από τον νόμο, γιατί σήμερα τον έχουν κάνει κουρελόχαρτο και κάθε μέρα τον αλλάζουν, να φτιάξει η κυβέρνηση ένα νέο νόμο 1730, όπως ήταν για την ΕΡΤ, όπως αλλιώς θα λέγεται, που θα τους υποχρεώνει, όχι αν θέλουν οι ίδιοι, αλλά θα τους υποχρεώνει να δίνουν βήμα στα κοινωνικά κινήματα, στις αντιρατσιστικές ομάδες πρωτοβουλίας, σε όλο τον κόσμο, γιατί η τηλεόραση είναι ένα κοινωνικό αγαθό που το πληρώνουμε όλοι. Και αν για την ΕΡΤ πληρώναμε 4 ευρώ, εκ των οποίων τα 2,5 πηγαίνανε στην ΕΡΤ και τα υπόλοιπα στις τσέπες του Μπομπολά, το λέω για άλλη μια φορά, γιατί κάποιοι δεν το ξέρουν, τον Αντένα, το Μέγκα, το Σταρ και όλα αυτά τα ιδιωτικά κανάλια τα πληρώνουμε υπερπολαπλάσια από τους φόρους, γιατί αυτοί και φόρους δεν πληρώνανε και κάθε χρόνο τα χαρίζαν στη Βουλή, θα μας τα πούνε άμα θέλουν εδώ οι παρεμβαίνοντες, και τα δάνεια τους δίνανε θαλασσοδάνεια και αγύριστα και είχαν όλα τα καλά και συγχρόνως βάζανε και τις κυβερνήσεις. Είπε μια φορά και ο Καραμαλής ότι είναι ταβατζίδες και μετά το μάζεψε. Δεν ξέρω γιατί. Δεν είναι μόνο ταβατζίδες, είναι αυτοί που μας πουλάνε και μας αγοράζουν με τη θέλησή μας.
Είναι ώρα να ξεσηκωθούμε, γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν παίξει το πιο άθλιο, θλιβερό, φοβερό παιχνίδι υπέρ του φασισμού, υπέρ της εξαθλίωσης της χώρας, υπέρ όλων. Γι' αυτό άλλωστε και τα άρθρα και στην Αγγλία και παντού γράφουν ότι αν δεν υπήρχαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν θα υπήρχε στην Ελλάδα ούτε εξαθλίωση, ούτε μνημόνια, ούτε φασισμός, ούτε τίποτα.